Το Yu-Gi-Oh! Για εμένα είναι πολύ αγαπητή σειρά, όχι μόνο σαν άνιμε, αλλά και λόγω της σημασίας του στη Δύση. Πίσω στο μακρινό 1998, με το τεράστιο χαμό των Pokémon που κυριολεκτικά έβαλαν τα άνιμε στο χάρτη και μαζί στις τηλεοράσεις κάθε παιδιού, η εταιρεία διανομής 4Kids έψαχνε το επόμενό της μεγάλο hit. Έτσι, επόμενο στη λίστα ήταν το Yu-Gi-Oh! Μια παρόμοια ιδέα σαν τα Pokémon, απλά αντί για συλλογή τεράτων, ήταν συλλογή καρτών, με την τεράστια διαφορά ότι το Yu-Gi-Oh! Είχε ιστορία. Δεν αφορούσε απλά έναν πρωταγωνιστή που πήγαινε από πόλη σε πόλη μαζεύοντας τέρατα. Υπήρχαν χαρακτήρες, πλοκές, πόνος, πάθος και όλα βασισμένα σε ένα παιχνίδι καρτών που δεν είχε και τους πιο ξεκάθαρους κανόνες. Πάνε πάνω από 20 χρόνια από εκείνη την εποχή και ακόμη στις μέρες μας έχουμε παιδιά που αν και δεν μεγάλωσαν με το Yu-Gi-Oh! Ενθουσιάζονται με τους ηθοποιούς ή ακόμη αναφέρονται στο Yu-Gi-Oh! Ως η καλύτερη μεταγλωτισμένη σειρά. Και η σειρά είναι κάτι παραπάνω από συμβολική. Από το στυλ τραβήγματος της κάρτας, στους δίσκους μονομαχίας, τα απίστευτα μαλλιά, αλλά και φυσικά τα hyper edgy ρούχα. Και θα σας πω ψεύτες αν πείτε ότι δεν είχατε δοκιμάσει έστω μια φορά στη ζωή σας να παίξετε Yu-Gi-Oh! Ξέρετε όμως ότι το πασίγνωστο παιχνίδι τερατομονομαχιών που τόσο αγαπούσαμε δεν ήταν το πρώτο. Κι όμως, προτού φτάσει σε αυτό το σημείο, το Yu-Gi-Oh! Είχε περάσει έναν μεγάλο δρόμο με πολλές αλλαγές που έχω σκοπό σήμερα να συζητήσουμε. Αλλά ένα γρήγορο backstory. Το Yu-Gi-Oh! Ήταν ένα horror battle manga. Ο Καζούκι Τακαχάσι ήθελε κάθε κεφάλαιο να περιέχει μια ιστορία και μαζί ένα διαφορετικό παιχνίδι λόγω της τεράστιας αγάπης του προς τα επιτραπέζια. Σε ένα κεφάλαιο έκανε την εμφάνισή του μια παροδία του διάσημου αμερικάνικου παιχνιδιού Magic the Gathering με όνομα Magic and Wizards. Το κεφάλαιο ήταν τόσο επιτυχημένο που ο Τακαχάσι αποφάσισε να φτιάξει ένα mini arc με τον τότε κακό της ιστορίας, τον Seto Kaiba, το οποίο ήταν εξίσου επιτυχημένο, οδηγώντας σε ένα ακόμη μεγαλύτερο arc μέχρι ότου το Magic and Wizards να έχει γίνει γνωστέστερα το μονομαχίες και να εξαφανίσει κάθε άλλο παιχνίδι από την ιστορία. 2 χρόνια μετά την εκκίνηση του μάγκα, το 1998, η Toei Animation κυκλοφόρησε το πρώτο άνιμε Yu-Gi-Oh!, καλύπτοντας έτσι το πρώτο κομμάτι της ιστορίας. Αλλά μιας και ήδη στο μάγκα οι τερατομονομαχίες είχαν ήδη αρχίσει να παίρνουν τον έλεγχο της σειράς, η Toei πασπάλισε τα επεισόδια που κάλυπταν τα πρώτα κεφάλαια με φίλερ αφιερώματα στις τερατομονομαχίες. Γιατί αναρωτιέστε? Για να κυκλοφορήσει το πρώτο της παιχνίδι. Οι πρώτες κάρτες Yu-Gi-Oh! Ήταν διαθέσιμες μέσω του συστήματος Cardas. Το generic όνομα που είχε δώσει η Bandai σε όλες τις μηχανές που έβγαζαν κάρτες. Και ναι, πριν τις τράπουλες, πριν τα φακελάκια, αυτό ήταν ότι υπήρχε. Μηχανές υψηλικατζίδικα που για ένα ελάχιστο ποσό μπορούσε να κερδίσεις μία κάρτα. Οι κάρτες είχαν έρθει τόσο πρόωρα στη ζωή της σειράς που τα σχέδια ήταν κυριολεκτικά βασισμένα σε ό,τι υπήρχε διαθέσιμο στο μάγκα. Αυτές είναι οι επίσημες κάρτες από το μακρινό 1999. Όσο αφορά τις κάρτες, είχαν διαφορετικό πίσω μέρος από αυτό το άνιμε. Στο άνιμε είχαν ένα γράμμα M και W για το Magic and Wizards. Αντίθετα, αυτές είχαν σχέδια που μοιάζανε περισσότερο με το manga. Αλλά θέλετε να μάθετε το πιο αστείο. Αντί να περιοριστούν σε ένα στυλ όπως τα υπερατού, με μάχες που απλά σύγκρινε σε αριθμούς, η Bandai το είχε πιστέψει και είχε κάνει κανόνες. Αλλά θα αναρωτιέστε πού είναι γραμμένοι οι κανόνες όταν δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Μα φυσικά πάνω στις κάρτες. Και αν η επόμενη ερώτησή σας είναι πώς καταφέραν και χωρέσανε ολόκληρους κανόνες μέσα σε αυτό το μικρό κουτάκι, εδώ είναι το καλύτερο σημείο. Βάλανε σε κάθε κάρτα έναν κανόνα. Και όχι, η σειρά δεν είχε ένα-δύο κανόνες, είχε 13. Και με 13 κανόνες έπρεπε κυριολεκτικά να είσαι πάρα πολύ τυχερός ώστε να καταφέρεις να τους τραβήξεις όλους. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται συνεχώς να τραβάς κάρτες και να δίνεις παραπάνω λεφτά και μόλις διόρθωσα τον εαυτό μου, νομίζω ότι Actual ήταν ένα καλό σχέδιο για να σε κάνει να αγοράσεις κάρτες. Ποιοι είναι οι κανόνες όμως? Οι δύο παίκτες που παίζουν στο παιχνίδι πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό καρτών στις τράπουλές τους. Ξεκινάς τραβώντας 5 κάρτες. Κάθε γύρο μπορείς να παίξεις ένα τέρας και με αυτό να πολεμήσεις. Αν η επίθεση του τερατός σου είναι μεγαλύτερη από την άμυνα του αντιπάλου, νικάς. Αλλά αν η άμυνά σου είναι χαμηλότερη από την επίθεση του αντιπάλου, τότε πεθαίνετε και οι δύο. Αφού τελειώσει η μάχη, τραβάς μια κάρτα και τελειώνεις το γύρο σου. Πρέπει να συνεχίσεις να παίζεις μέχρι να τελειώσουν οι κάρτες τράπουλες και των δύο παικτών. Οι μαγικές κάρτες παγίδες μπορούν να παιχτούν ανάποδα και ενεργοποιούνται όποτε εσύ θέλεις. Στο τέλος του παιχνιδιού, μετράς τα αστεράκια από τα τέρατα που κατέστρεψες και αυτός με τα περισσότερα αστεράκια νικάει. Και όλοι αυτοί οι κανόνες κάνουν ξαφνικά την ατάκα από το Yu-Gi-Oh! Abridged. How do you play? Nobody knows. Να βγάζει πάρα πολύ νόημα. Αλλά ποιο είναι το σημαντικότερο σε αυτή τη συλλογή? Μια και η ταινία Yu-Gi-Oh! Με θαυμαστικό. Θα κυκλοφορούσε το 1999. Σε αυτό το παιχνίδι έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση ο μαύρος δράκος με τα κόκκινα μάτια. Ναι, πριν τον Rex, πριν τον Joy, αυτός ο Σπόγκος είχε το μαύρο δράκο και κυκλοφόρησε σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά με το άνιμε της Toei να πηγαίνει χάλια και με το Yu-Gi-Oh! Κυριολεκτικά να πετιέται στα χέρια της Konami, ένα νέο άνιμε από το στούντιο Gallop θα κυκλοφορούσε και μαζί του ένα καινούριο παιχνίδι. Το Official Yu-Gi-Oh! Card Game έκανε την εμφάνισή του και αλληλούια, επιτέλους είχαμε φύγει από την εποχή των σπηλαίων. Επιτέλους είχαμε κανόνες, τράπουλες, φακελάκια. Το Yu-Gi-Oh! Είχε σχεδόν γίνει αυτό που ξέραμε. Okay, δεν ήμασταν ακόμα εδώ που είμαστε τώρα, αλλά δεν ήμασταν και πολύ μακριά. Μιας και μετά από λίγο καιρό, οι κάρτες όπως τις ξέραμε άρχισαν να κυκλοφορούν. Αλλά να πω την αλήθεια, εμείς στην Ευρώπη δεν ξεκινήσαμε με αυτές τις κάρτες. Αυτές δεν είναι οι κάρτες που θυμάμαι σαν παιδί.
θυμάμαι κάτι διαφορετικό. Και σαν παιδί που μεγάλωσα με το Yu-Gi-Oh, δεν θα κρύψω ότι ήμουν hype απλά να βάζω κάτω τις κάρτες μου και να φτιάχνω εικονικές μονομαχίες παίζοντας μόνος μου. Και αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα μεγαλύτερο θαυμασμό όταν ένα παιδικό μου αποθημέριο έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά του cubifox.gr. Ένα ιντερνετικό κατάστημα που ειδικεύεται σε TCG με τεράστια συλλογή από κάρτες Yu-Gi-Oh, Pokémon, One Piece, Magic και πολλά άλλα. Αν έχεις βαρεθεί τα βαρετά sleeves καρτών σου και θες κάτι πιο cool για να τις προστατεύεις. Sleeves Dragon Ball. Θέλεις ένα cool κουτάκι για να αποφεύγεις κάθε περίεργο που θέλει να πετάξει τον εξόντιά σου στη θάλασσα? Μπαμ! Επίσης υπάρχουν μοναδικά mats που θα κρατήσουν τις κάρτες και τα sleeves σου καθαρά με πρωτότυπα artworks. Το κυριότερο όμως, μιας και ξέρουν ότι είμαστε ρακομπολάκιδες, τώρα τρέχουν ένα καινούριο παιχνίδι TCG, το Dragon Ball Fusion World. Το cubifox.gr ήταν αρκετά ευγενικοί ώστε να μου στείλουν αυτήν εδώ την τεράστια κουτάρα, με διάφορα καλώδια ώστε να κρίνω το υλικό τους. Και θέλω να ξέρετε ότι οτιδήποτε εμφανιστεί σε αυτό το βίντεο θα έχει σχετικό link στην περιγραφή, ώστε αν θέλετε να το αγοράσετε να μπορείτε να το βρείτε απευθείας. Για να δούμε τι έχει αυτό εδώ το τέρας και... Ομίτσι. Αλλά πρώτα ένα mini backstory. Προφανώς όλοι ξέρετε τον Καζούκι Τακαχάση, τον δημιουργό του μάγκα του Yu-Gi-Oh! Με το εξαιρετικό σχέδιό του, το οποίο βελτιωνόταν μέσα από τα χρόνια. Αλλά όλα αυτά αφορούν το μάγκα. Στο animation μέτωπο, ένα άτομο που ξεχώρισε και σταδιακά έγινε το πρόσωπο του Yu-Gi-Oh! Δεν είναι άλλο από τον Takahiro Kagami. Έναν εξαιρετικό animator, αλλά ακόμη καλύτερο artist, με απίστευτη υπερβολή στις πόζες του και φυσικά με τη μοναδική χρήση του πάχους γραμμών για να δείχνει βάθος. Η ταινία Dark Side of Dimension, που τα σχέδιά της είναι απλά απίστευτα, είναι όλα σχεδιασμένα από αυτόν. Έκανα ήδη ολόκληρο αφιέρωμα σε αυτήν και, okay, είναι αντικειμενικά η καλύτερη ταινία Yu-Gi-Oh! Αρχικά έχουμε ένα άλμπουμ, με το Yuki στη μία μεριά και με τον Gaiba στην άλλη, με ένα πανέμορφο γλώσσι τελείωμα στο εκπληκτικό Kagami style σχέδιο, ώστε να μπορείς να φυλάς μέσα όλες τις κάρτες ή απλά να το γυρίζεις ανάποδα και να το έχεις να κάνεις flex με το ωραίο σχέδιο. Και οι δύο σχεδιασμένοι βάσει των design τους από την πόλη της μάχης. Αλλά δεν ήρθε μόνο του. Έχουμε ένα deck box που μπορεί να κρατήσει μέχρι 70 κάρτες και πανέμορφα deck sleeves για να προστατεύεις τις κάρτες σου, αλλά και φυσικά ένα εκπληκτικό mat. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα ότι ήθελα τόσο πολύ Kagami στη ζωή μου και πραγματικά χαίρομαι που τον έχω. Είναι σχέδια που θα ήθελε κάθε Yu-Gi-Oh! Fan να έχει στο χώρο του. Αχ, ωραία αίσθηση το φρέσκο mat. Μου αρέσει να αγοράζω mats. Όχι μόνο για να παίζω, κυρίως μου αρέσει να τα βάζω απλά πάνω σε επιφάνειες για το ωραίο artwork. Και για να δούμε το αεροδυναμικό design των sleeves. Θέλετε να ακούσετε τον πιο ικανοποιητικό ήχο της ζωής σας? Τώρα είμαστε έτοιμοι για μονομαχία. Αλλά για να δούμε τι άλλο έχει μέσα το κουτάκι. Δεν γίνεται. Σαν παιδί ήμουν υπερβολικά καμένος με το Yu-Gi-Oh! Anime. Μου άρεσε η ιστορία, μου άρεσε το παιχνίδι, οι πρωταγωνιστές, ο κουρλαμπάς, αλλά κυρίως μου άρεσαν οι κάρτες. Και όπως ήταν αναμενόμενο, όταν η σειρά κυκλοφόρησε πάνω στο hype μου, πήγα στο περίπτερο της γειτονιάς μου και αγόρασα φακελάκια μούφες για 100 δραχμές. Και συγγνώμη κιόλας που ήμουν φτωχό παιδί, δεν είχα να πάρω αυθεντικές. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είπα τα κάλαντα και έτσι μάζεψα αρκετά λεφτά για να πάω να πάρω το πρώτο μου starter deck Yugi. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου. Μπροστά είχε το σχέδιο του σκοτεινού μάγου, την αγαπημένη κάρτα του Yugi. Έτρεξα να ανοίξω το κουντί και το σοκ μου ήταν. Απερίγραπτο. Εκτός φυσικά ότι δεν είχε όλες τις κάρτες του Yugi. Οκ, εντάξει, εδώ πέρα δεν μπορείς να κάνουμε κάτι, ο Yugi άλλαζε κάρτες σε κάθε επεισόδιο. Έπρεπε να είχα λίγο χαμηλότερα standards. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν η εμφάνιση των καρτών. Στο anime οι κάρτες εξωτερικά ήταν απλές. Το σχέδιο του τέρατος, τα αστεράκια, οι πόντοι επίθεση και άμυνας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο απογοητευμένος ήμουν σαν παιδί. Οι πραγματικές κάρτες είχαν αλλού τα αστεράκια. Οι πόντοι ήταν πιο μικροί. Κουτάκια με πληροφορίες που, ας το πάρουμε απόφαση, οι περισσότεροι ήταν normal κάρτες και λέγανε ό,τι να είναι. Ένα παιχνιδιάρικο τερατάκι που παραμονεύει στο σκοτάδι περιμένοντας να επιτεθεί στον εχθρό. Σε τι βοήθαει αυτό? Αλλά η πραγματικότητα για την εμφάνιση των καρτών δεν ήταν άλλη από τους νόμους περί απαγόρευσης διαφημίσεων μέσω κινουμένων σχεδίων σε παιδιά που ίσχυαν στην Αμερική. Έτσι, η εταιρεία μεταγλώτησης 4Kids έπρεπε να βρει έναν τρόπο να μασκαρέψει κάρτες αρκετά, ώστε το αμερικάνικο ισορρό να τους αφήσει να παίξουν τη σειρά. Η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν πραγματικές κάρτες Yu-Gi-Oh! Ήταν στην ταινία Πυραμίδα του Φωτός. Και αν και με τον καιρό το συνήθισα, δεν θα κρύψω ότι ήταν ένα παιδικό μου αποθυμένο. Όχι τόσο για παιχνίδι on the go, όσο για display. Και πραγματικά 22 χρόνια μετά το παιδικό μου όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ναι, κρατάω στα χέρια μου τις κάρτες του άνιμε. Τι είναι όμως αυτές τις κάρτες? Οι κάρτες ονομάζονται Όρικα, που είναι συντομογραφία των λέξεων Original Card. Όχι, όχι αυτό! Είναι custom made κάρτες εμπνευσμένες από το άνιμε ή Original Designs. Και είναι πραγματικά πανέμορφες στο display. Οι όρικα έρχονται σε οτιδήποτε σπανιότητα θες. Χρυσή εικόνα, χρυσή όλη κάρτα, fucking τρισδιάστατες. Είναι ένα όνειρο για όλους εμάς OG Yu-Gi-Oh! Fans που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Ειδικά αν θες να έχεις ένα κομμάτι από την καλή εποχή του Yu-Gi-Oh! Αυτή που μεγαλώσαμε. Επίσης το θεωρώ ένα εκπληκτικό δώρο. Απλά φαντάσου να σκάσεις σε cosplay και να έχεις τέτοιες κάρτες. Γιατί ναι, οι κάρτες ταιριάζουν με τις μοντέρνες δίσκους μονομαχίας. Είναι 100% τέλειοι για cosplays ή ακόμα και για μονομαχίες σε cons. Άρα θα πάρουμε τα πολύ όμορφα καβαλέτα μας για display και ας ξεκινήσουμε με την κάρτα που τα άρχισε όλα.
τον Μαύρο Μάγο. Oh wait. Το Σκοτεινό Μάγο! Και φυσικά θα μπορούσε να είναι μόνος του χωρίς την κάρτα του καλύτερου του φίλου δίπλα, τον Μαύρο Δράκο με τα κόκκινα μάτια, αλλά και την ακολουθό του, την... τον φλογισμένο Wigman, η κάρτα του Jaden από το Yu-Gi-Oh! GX, και τέλος τον ένα και μοναδικό, τον άσπρο. Τέλος πάντων. Θα έλεγα ένα μοναδικό display για κάθε μονομάχο που επιζητάει ποιότητα, αλλά τι άλλο έχουμε εδώ μέσα. Αδύνατον. QBFox.gr, είστε τρελοί, τι κάνατε! Μου στείλατε τους τρεις Αιγύπτιους θεούς! Τον Σλάιφερ, τον Ουράνιο Δράκο, τον Φτερωτό Δράκο του Ρα! Για τη μορφή του Φίνικ! Το παράκανα. Τον Φτερωτό Δράκο του Ρα σε όλες τις μορφές. Και τον... Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορώ να παραπονιέμαι. Μπορεί απλά το ξέχασαν. Τι να κάνουμε, ας μαζέψουμε τα πράγματα. Για να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Oh my god! Ναι! Η αγαπημένη μου μονομαχία ever σειρά ήταν Kaiba εναντίον Joy. Γιατί μεγαλώνοντας, ο Joy έγινε ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Και δεν θα μπορούσα να κρύψω το hype μου για όλες τις original κάρτες από το anime. Αυτό ήταν το Kaiba deck. Αλλά υπάρχουν κι άλλα. Περιλαμβάνει όλες τις κάρτες που χρησιμοποιεί ο Kaiba στην πόλη της μάχης, όπως τον απόλυτο δράκο με μπλε μάτια, τη δρακοκεφαλή Ψή, τον επιδρομέα Βόρς, τον υπόκαμπο Κάιζερ, την κάρτα της ιερότητας και ναι, σε αυτό το σημείο απλά ψάχνω αφορμές για να λέω όσα περισσότερα ελληνικά ονόματα μπορώ. Όλα με τα σχέδια του άνιμε, με φυσικά το σωστό σχέδιο στο πίσω μέρος της κάρτας, όλα από πολύ ανθεκτικά υλικά ώστε να μην σκίζονται, γιατί είναι κάρτες φτιαγμένες να τις πάρεις έξω. Τέλειο για συλλογή, τέλειο για display, τέλειο για άνιμε μονομαχίες με φίλους σου. Αλλά δεν θα ήταν τράμπουλα Kaiba αν δεν είχε μέσα τους φρυλικούς άσπρους δράκους με μπλε μάτια. Ναι, εντάξει, εδώ δυστυχώς δεν έχω τον κουρλάμπα να τα πει. Έτσι, επιτέλους μπορώ να ολοκληρώσω τη συλλογή μου με boss τεράτων των πρωταγωνιστών, αλλά κυρίως τη συλλογή μου με τους Αιγύπτιους θεούς, όπου μαζεύοντας όλους μαζί η πραγματική τους δύναμη αποκαλύπτεται. Τι θα γινόταν όμως αν έπαιρνα τους τρεις τρισδιάστατους Αιγύπτιους θεούς και τους έβαζα μπροστά στη μυθική πλάκα με το σχέδιο του Καγκάμι? Οι θεοί εξελίχθηκαν στις τουν μορφές τους και. Εδώ θα πω την πραγματικότητα. Όταν είδα αυτές τις κάρτες στο site του QBFox.gr, ενθουσιάστηκα τόσο που του ζήτησα να μου τις στείλουν. Και δεν είναι μόνο οι Toon Thay. Έχουν ακόμη κάρτες και από τη σεζόν 0. Είναι πολύ ωραίες ιδέες για δώρα. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι είναι οικονομικές. Και θα το ξαναπώ. Ποιος άνιμε φαν δεν έχει δει ζωή του Yu-Gi-Oh! Και ποιος δεν θα ενθουσιαζόταν αν του δίνανε για δώρο έναν άσπρο δράκο που έμοιαζε με το άνιμε. Ή μια σκοτεινή. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Ένα πλεονέκτημα των Όρικα είναι ότι σου επιτρέπουν να πας το παιχνίδι σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Τι εννοώ! Όρικα για άλλα άνιμε. Και ναι, μπορείς συνδυάζοντάς τις με επιπλέον μαγικές και κάρτες παγίδες από το Yu-Gi-Oh! Να δημιουργήσεις τράπουλες με θεματολογίες από άλλες σειρές. Εδώ για παράδειγμα είναι μια τράπουλα Blitz, με χαρακτήρες από τη μέση του Χουεκομούντο μέχρι τη μάχη του Ichigo με τον Ουρικιόρα. Περιλαμβάνει τη Ρούκια, την οποία τη θεωρώ τον Best Girl, και σας προκαλώ να διαφωνήσετε στα σχόλια, τον Τόσινο με τον Daigouren Hyorimaru, τον Ζαράκι, και πιστεύω ότι το ερωτηματικό δεν φτάνει για το power level του, όλους σε Hollow, με την εικόνα και τα γράμματα να λάμπουν, όλες τις μορφές του Ichigo, την Οριχίμε, τον Σουβλαχάρα, αγάπη μου, και τον. Ρε, φύγε από εδώ. Τον Κον. Και νομίζω είμαι έτοιμος. Ήρθε η ώρα να σας δείξω τι αξίζω τώρα. Θα αποκαλύψω την καλύτερη τράπουλα όρικα στον πλανήτη. Όρικα Dragon Ball. Τι νομίζατε, ότι ο νούμερο ένα Dragon Ball λόγος της Ελλάδας δεν θα είχε κάρτες Dragon Ball? Βασικά παίζει πρώτα αυτές να βάλω στο κουτί και μετά τις κάρτες Yu-Gi-Oh! Με χρυσές κάρτες να έχουμε τον Gogeta που περίεργως φοράει τα ρούχα από το Dragon Ball Heroes, το Son Gohan σε Super Saiyan 3. Τον Gohan σε Super Saiyan 2 παιδί για να χαρούν οι Αμερικάνοι, τον Vegeta με την αγαπημένη μου στολή από τον Buu Saga, τις 7 Dragon Balls και ναι, τον Super Saiyan 3 Goku, την αγαπημένη μου μορφή όλων των εποχών. Όλες σε απίστευτη ποιότητα, με καλό artwork και όλες στο στυλ του Yu-Gi-Oh! TCG. Γιατί δεν το ανέφερα πριν, όλες αυτές δείχνουν legit οι μορφές του Goku, το Δρακοραντάρ και φυσικά το Senshubin. Senshubin! Και τώρα μια γενική κριτική. Θα έλεγα ότι τα καλύτερα προϊόντα με διαφορά ήταν όλες οι όρικα κάρτες. Η νοσταλγία του να κρατάω τις πιο κλασικές κάρτες ήταν μοναδική και το γεγονός ότι δεν είναι κακής κατασκευής με κάνει να θέλω να ασχοληθώ μαζί τους παραπάνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επιλογή για δώρο για φίλο από το να του πάρεις μια τέτοια κάρτα και είναι και σε καλές τιμές. Ειδικά οι εναλλακτικές μορφές των Αιγύπτιων θεών είναι ό,τι πρέπει. Πράγματα που απλά θες να τα έχεις να στέκονται τριγύρω. Δίπλα στον υπολογιστή σου, στο γραφείο σου, δίπλα στη συλλογή σου.
και μακάρι μελλοντικά να πάρω και το τικ του Joy, μια και είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Ίσως καταφέρω να κάνω αναπαράσταση στη μάχη Joy με Kaiba. Και ξαναλέω, τα 25th Quarter Century σχέδια του Kagami είναι όλα wallpaper material. Και τέλος, τα όρικα original decks είναι και αυτά μπούρλια. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από custom decks και ελπίζω στο μέλλον να δούμε όρικα για σειρές όπως το Jujutsu Kaisen, το Frieren. Και το καλό με τις custom κάρτες είναι ότι μπορείς να κάνεις τουρνουά με τους φίλους σου και ο καθένας να έχει το αγαπημένο του άνιμε. Φανταστείτε τώρα ένα μεγάλο τουρνουά και ο καθένας να έχει την αγαπημένη του σειρά. Όλες οι όρικα είναι μια καλή ιδέα και με έκανα να περάσω ώρες στο cubifox.gr ώστε να τις ψάχνω και να βλέπω τι μπορώ να πάρω. Και ναι, ακόμα και αν μου στείλανε TCG υλικό, δεν θα κρύψω ότι πήγα και τσέκαρα και τις φιγούρες τους, αλλά επίσης και τη συλλογή από τις κάρτες Dragon Ball. Στο κάτω-κάτω, ειδικά τα γαλπατίδια είναι για μένα soft spot. Και έπαθα ένα mini shock. Συνήθως τα πιο πολλά διαδικτυακά καταστήματα έχουν συλλογές με φιγούρες που είτε είναι πάρα πολύ ακριβές, είτε είναι πολύ φτηνιάρικες. Εδώ αντιθέτως βρήκα πολύ ισορροπημένες τιμές. Φιγούρες και αγαλματίδια τα οποία είναι σε budget ανθρώπου, δίχως να χρειάζεται να δώσει το νεφρό σου για να τις αγοράσεις. Ποικιλία σε φιγούρες Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Bleach, One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen. Ειδικά αυτή εδώ η φιγουρίτσα του Τζίντσο με κάνει να αναρωτιέμαι αν οι τράπεζες δίνουν δάνεια για μονομάχους μαϊμούδες, γιατί μπορεί να μην το έχω αναφέρει ποτέ, αλλά ο Τζίντσο για μένα είναι μια κάρτα με ιδιαίτερα σημαντικό παρελθόν. Και για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω το cubifox.gr για τα πανέμορφα προϊόντα που μου στείλανε, αλλά κυρίως για την υποστήριξή τους στο κανάλι. Εκπληκτική επικοινωνία, με full ενεργά social media και σας προτείνω να πάτε να τους κάνετε follow τώρα. Αλλά ας βάλουμε λίγο τα γραφικά στην άκρη. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ιδιαίτερη. Δεν μου αρέσει να γράφω δραματικά βίντεο και αποφεύγω οτιδήποτε φαίνει στους γύρω μου δυστυχία. Σκοπός μου σαν content creator είναι να μοιράζομαι γνώσεις και να κάνω το community καλύτερο. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα εσείς ήσασταν αυτοί που μου μάθατε κάτι. Με μάθατε να πιστεύω σε εσάς. Μου μάθατε ότι είστε community. Και όλα αυτά μέσω του ενδιαφέροντός σας για τον Toriyama. Βλέπετε, αν και στο βίντεο μιλάω για θάνατο και πως δεν είναι το τέλος της ζωής. Στην πραγματικότητα αυτό που ήθελα ήταν να το πει κάποιος πίσω σε μένα. Και αυτός ο κάποιος ήσασταν εσείς. Γι' αυτό και από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ. Έτσι πιστεύω ότι συμπακούεται να κάνω και εγώ ένα δώρο σε εσάς. Το cubifox.gr μου πρόσφερε 3 θρελικούς άσπρους με μπλε μάτια και ένα custom made mat από One Piece. Ναι, καλά ακούσατε. Όχι μόνο κάρτες σχεδιασμένες να μοιάζουν με αυτές του άνιμε, όλες σε πανέμορφα καβαλέτα, αλλά και ένα πανέμορφο mat χαλάκι στο οποίο μπορείτε να παίζετε το αγαπημένο σας παιχνίδι. Το giveaway θα έχει δύο νικητές. Ο ένας νικητής θα κερδίσει τους 3 άσπρους δράκους και ο άλλος νικητής θα κερδίσει το mat. Μπορείτε να λάβετε μέρος στο giveaway χρησιμοποιώντας το link στην περιγραφή. Η κανόνες συμμετοχής είναι απλή. Πρέπει να κάνετε follow σε μένα αλλά και στο cubifox.gr. Να γράψετε ένα σχόλιο και να κάνετε tag 2 φίλους σας και να κάνετε like το post. Μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε, φτάνει κάθε φορά που συμμετέχετε να κάνετε tag άλλα άτομα. Η ημερομηνία διαγωνισμού και παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο post. Και σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε κάποια από τα προϊόντα που έδειξα σε αυτό το βίντεο, έχω αφήσει link με οτιδήποτε είδατε στην περιγραφή. Και άφησα κάτι στην άκρη που δεν σας το έδειξα. Τα λέμε την επόμενη φορά.